Είδαμε και τον κύριο Γιατρίδη, επομένως και για τα δύο αυτά μέτωπα και για τους δύο πολέμους θα ήθελα να συζητήσουμε. Κύριε Γιατρίδη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα και πάλι. Θέλω όμως να ξεκινήσουμε με την εξέλιξη που έχουμε στην Ουκρανία, δηλαδή να τα πάρουμε χρονικά με τα τελευταία. Με αυτά τα drones που έφυγαν από την Ουκρανία επί του ρωσικού εδάφους. Η τελευταία εξέλιξη έλεγε ότι δεν θέλει μόνιμα να καταλάβει κάποια μέρη η Ουκρανία της Ρωσίας. Αυτό λοιπόν που πλανάτε είναι τι κάνει η Ουκρανία στην παρούσα φάση, για ποιο λόγο επέλεξε την παρούσα φάση να κάνει αυτή την κίνηση και ποια θα είναι και η αντίδραση του Πούτιν που από τη στιγμή που χρησιμοποιούνται ή πολλούνται ή δίδονται όπλα στην Ουκρανία θεωρεί ότι είναι και των υπολείπων δυτικών η συμμετοχή στον πόλεμο αυτό. Σας έβαλα όλο το πλαίσιο για να δω πώς θα... για να κάνουμε την κουβέντα. Λοιπόν, τι ήταν το σημερινό? Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι αυτή η κίνηση, η εισβολή, αν θέλετε, της Ουκρανίας στη Ρωσία ήταν περισσότερο, κατά τη δική μου εκτίμηση, μια τακτική κίνηση αντιπερισπασμού και όχι μια στρατηγική κίνηση ανατροπής της κατάστασης. Γιατί το λέω αυτό? Η Ουκρανία αποφάσισε, ο Ζελένσκι συγκεκριμένα, να κάνει τώρα και εν ώψη των εκλογών της Αμερικής αυτή την επίθεση, μια πολύ καλά προετοιμασμένη, παραπλάνησε τους Ρώσους, έκανε μια μυστική συγκέντρωση δυνάμεων τριών ταξιαρχιών, περίπου 6.000 με 10.000 κόσμο, και βέβαια πάντοτε με την βοήθεια της Αμερικής, τα σύγχρονα συστήματα, έπαιξε με τον ηλεκτρονικό πόλεμο και με τα συστήματα που έχει η Αμερική και κατάφερε να παραπλανήσει. Έλεγε ότι δεν γνωρίζει. Έτσι λέει η Αμερική. Επισήμως δεν πρόκειται να ακούσουμε την Αμερική ότι παίρνει θέση ή κάποια ανατοϊκή χώρα. Έμεσα σαφώς βοηθάνε την Ουκρανία. Η Ουκρανία είχε πληροφορίες και έτσι αποφάσισε να κάνει στην περιοχή εκείνη όπου είχε πληροφορίες ότι δεν υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις. Και αυτό ήταν το λάθος των Ρώσων. Δεν είχαν δηλαδή οχυρώσει τη μεθόριό τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει το αδύνατο σημείο να κάνει ξαφνικά, γιατί ευνηδιάστηκε η Ρωσία, δεν περίμενε σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η Ουκρανία ότι θα κάνει αυτή την επίθεση. Και έτσι δέχτηκε τον ευνηδιασμό, κατέλαβε κάποια εδάφη. Το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν οι ουκρανικές δυνάμεις να διατηρήσουν και να εδρεύσουν στις περιοχές τις οποίες καταλάβανε, διότι ο στόχος θεωρώ είναι και εν ώψη των εκλογών, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του Ζελένσκι, να καταλάβει εδάφη ούτως ώστε κάποια στιγμή, γιατί πιέζεται, θα έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο χαρτί διαπραγματευτικό, να το χρησιμοποιήσει για ανταλλαγή εδεφών της Ουκρανίας που κατέχει η Ρωσία. Οι αμερικανικές εκλογές, αν φέρουν ενδεχομένως τον Τραμπ στην θέση της Προεδρίας, αλλάζει εντελώς η σχέση που έχει. Αλλάζει όλο το σκηνικό. Θα σας πω, εάν βγει η Καμάλα Χάρις, δηλαδή η Δημοκρατική, θα συνεχιστεί η κατάσταση και η προσπάθεια της Δύσης θα είναι να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το Ζελένσκι, ούτως ώστε να ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Θα το δούμε κατά πώς θα επιτευχθεί. Από την άλλη, αν βγει ο Τραμπ, το έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος θα σταματήσει. Και βέβαια, η πρώτη κίνηση, εκτιμώ, θα είναι του Τραμπ, εάν εκλεγεί, να δώσει ένα τηλεσίγραφο στον κύριο Ζελένσκι, ούτως ώστε μέχρι τον Ιανουάριο που θα αναλάβει να αρχίσει συνομιλίες, δηλαδή να αρχίζουν διαπραγματεύσεις. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, το σκηνικό αλλάζει και εάν σταματήσει ο πόλεμος, σαφώς θα έχει και ωφέλη η Ευρώπη, θα αρχίσει να επανατροφοδοτείται με φυσικό αέριο, θα ανακάμψει η οικονομία και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό ότι η Τουρκία πλέον δεν θα αποτελεί ένα χρήσιμο, αν θέλετε, πόλο της Ρωσίας, να εκβιάζει από τη μια τη Ρωσία και από την άλλη την Αμερική. Επομένως, σε αυτό το κομμάτι η Ελλάδα θα είναι ωφελημένη. Μένει όμως όλα αυτά, είναι εικασίες, μένει να τα δούμε. Μένει να δούμε και την αντίδραση του Πούτιν. Έως τότε, τις εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Πούτιν, ο οποίος ευνηδιάστηκε, ο Πούτιν, από ό,τι καταλαβαίνω, είχε εκεί η στρατηγή του υποτιμήσει το συγκεκριμένο σημείο, είναι και θέμα κύρους πια για τον ίδιο. Πώς αναμένεται, κοιτάξτε, αν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι που μπορεί να προβλεφθεί για τον Πούτιν, που είναι πολύ δύσκολο? Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η Ουκρανία κέρδισε τις εντυπώσεις. Έτσι. Ο Πούτιν πέστη μία ήττα. Ευνηδιάστηκε για άλλη μια φορά. Ο Πούτιν οπότε έχει τρωθεί το γοητρό του για άλλη μια φορά και αυτό το οποίο επεδίωξε ήταν να δημιουργήσει και εσωτερικό πρόβλημα ο Ζελένσκι στον Πούτιν. Δηλαδή να τρωθεί και το ηθικό των Ρώσων πολιτών τους ώστε να πιέσουν τον Πούτιν. Γιατί μεν Ουκρανία τρώθηκε το ηθικό τους, οι Ρώσοι έχουν υποστεί αυτό το πλήγμα. Από την άλλη πρέπει να πούμε το εξής, ότι
κάτι δεν πάει καλά στο ρωσικό σύστημα πληροφοριών. Υπάρχει η λεγόμενη ρωσική γραφειοκρατία. Υπάρχουν προβλήματα στο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων στρατιωτικών και μυστικών υπηρεσιών και φαίνεται ότι το σύστημα δεν δούλεψε, κάτι σάπιο υπάρχει εκεί, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει έγκαιρη αντίδραση. Από την άλλη, φαίνεται επίσης ότι αν υπήρχαν κάποιες πληροφορίες από πλευράς της Ρωσίας, αυτές δεν αξιοποιήθηκαν ή υποτιμήθηκε για άλλη μια φορά η ικανότητα ή η δυνατότητα της Ουκρανίας σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή να κάνει αυτή την εισβολή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι διεθνώς άλλαξε η ατζέντα, οι εντυπώσεις είναι υπέρ του Ζελένσκι, αλλά εδώ όμως θα πρέπει να πούμε ότι ένας πόλεμος, κυρία Βίου, δεν κερδίζεται μόνο με κριτήρια εντυπώσεων. Είναι και άλλα τα κριτήρια, με κριτήρια δυνάμεων, με κριτήρια εφεδριών που έχει ο Πούτιν. Και σαφώς θεωρώ βέβαιο, ήδη έχει αρχίσει, ο Πούτιν να ανασυντάσσει τις δυνάμεις του, ήδη μεταφέρει οπλισμό ισχυρό, μεταφέρει σημαντικές εφεδρίες που δεν έχει ο Ζελένσκι και βεβαίως με τα αεροσκάφη του και με τα οπλικά του συστήματα θα προσπαθήσει να αποκρούσει αυτή την εισβολή. Πόσο πιθανό είναι να βάλει στο τραπέζι των κινήσεων του Πούτιν τη Δύση, όχι διαπραγμάτευσης, από αυτό που σας είπα νωρίτερα που ρώτησα, τα όπλα που έχουν αυτή τη στιγμή οι Ουκρανοί προέρχονται από τη Δύση. Μπορεί να πει αυτή τη στιγμή κάνετε κάτι το οποίο δεν είναι σας υπονηθέντα. Χρησιμοποιεί τα όπλα που για άλλο λόγο εσείς τους τα δώσατε, γιατί αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο πια, και μας επιτίθεται. Κοιτάξτε, γνωρίζω ο Πούτιν ότι ο Ζελένσκι ενισχύεται από τη Δύση, ότι όλα τα οπλικά συστήματα, τα υπερσύγχρονα που υπάρχουν, είναι της Δύσης. Είναι μια έμεση εμπλοκή. Δεν υπάρχει άμεση εμπλοκή. Και στο παρελθόν, ξέρετε κάτι, ο Πούτιν είχε απειλήσει πολλές φορές στη Δύση. Πλην όμως αυτές οι απειλές δεν έγιναν πραγματικότητα. Άρα λοιπόν δεν έγιναν πιστευτές. Και όλη αυτή η καθυστέρηση του πολέμου, διότι έκανε τεράστια λάθη από την αρχή, ο σχεδιασμός, ο αρχικός της εισβολής ήταν τελείως λάθος. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να δώσει, αν θέλετε, το δικαίωμα και την ευκαιρία στη Δύση να εμπλακεί ακόμη περισσότερο. Μην ξεχνάτε, όταν ο Πούτιν μετά από λίγους μήνες του πολέμου είχε δεχθεί δύο ευνηδιασμούς, ένα στο Χάρκοβο και ένα στη Χερσόνα από το Κίεβο, τότε αναγκάστηκε να αλλάξει το στρατιωτικό διοικητή των δυνάμεων της Ρωσίας στην Ουκρανία και έβαλε το Σουροβίκιν, ένας ικανός στρατηγός και ο οποίος τότε άλλαξε τη στρατηγική και εισηγήθηκε στον Πούτιν να αποχωρήσουν οι δυνάμεις της Ρωσίας από τη Χερσόνα, να γίνει μια γραμμή οχυρού στην Ζαπορίζια και έτσι αντιμετώπισε και νίκησε αυτή τη μεγάλη αντιπίθεση, αν θυμόσαστε, της Ουκρανίας και είχε επιθέσεις εναντίον υποδομών στρατιωτικών της Ουκρανίας, αλλά και σταθμούς ηλεκτρικής παραγωγής. Στη συνέχεια, ο κύριος Σουροβίγιν είχε εισηγηθεί να κάνει μια μεγάλη γενική επιστράτευση, ούτως ώστε να πετύχει το στόχο του, δηλαδή να μεταφέρει άμεσα δυνάμεις. Δεν ήθελε να το κάνει ο κύριος Πούτιν, διότι θεωρούσε ότι θα δημιουργήσουν αναταραχές. Στη συνέχεια, είπε να χτυπήσουν όλες τις υποδομές, δηλαδή γέφυρες και στρατιωτικές και σιδηροδρομικές υποδομές, να αποκόψει την Ανατολή με τη Δύση, για να μην μεταφέρει δυνάμεις. Ούτε αυτό άκουσε και ξέρετε κάτι, τώρα τελικά το συμπέρασμα να βγαίνει ότι τελικά οι αυταρχικές χώρες και οι αυταρχικοί ηγέτες όπως ο Πούτιν αγνοούν τις εισηγήσεις των άλλων και θεωρούν ότι οι δικές τους οι αποφάσεις είναι οι καλύτερες και αποδεικνύεται στη βάση ότι δεν είναι οι καλύτερες. Πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο. Πάμε στη Μέση Ανατολή. Για να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Είναι θέμα ωρών, είναι θέμα ημερών. Ζούμε, τουλάχιστον οι χώρες της στη γειτονιά του πολέμου, στην ευρύτερη, με την ευρύτερη έννοια, με αυτήν την αγωνία, πόσο δε μάλλον οι κάτοικοι. Βέβαια, μας είπε και ο Κωστής Κωνσταντίνος ότι είναι εκπαιδευμένοι και ότι δεν έχουν καμία αγωνία, αλλά είμαστε όλοι εν αναμονή ενός χτυπήματος. Έχουμε δύο αυτή τη στιγμή. Χτύπημα Ιράν προς το Ισραήλ. Θεωρείτε ότι είναι δεδομένο ότι θα γίνει και γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Και τι μεγέθους θα είναι, το πρώτο ζήτημα είναι αυτό. Και μετά το θέμα της εκεχηρίας ή τουλάχιστον της συζήτησης για την κατάπαυση του πυρός. Ενώ να ξεκινήσω από το τελευταίο, ότι και μέσα στο Ισραήλ υπάρχουν διάφορες απόψεις. Υπάρχει και εκεί, θα λέγαμε, μέσα εισαγωγικά μια διχόνοια. Είχαμε τη δήλωση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του κυρίου Γκάλαν, του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είναι πολιτικός αντίπαλος του Νετανιάχου, ο οποίος είπε ότι η ολική. Ναι, είναι στην κυβέρνηση, είναι Υπουργός Άμυνας, είπε ότι η ολική νίκη είναι μια ανοησία. Και προσπάθησε να το δικαιολογήσει ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορείς να κάνεις ένα πόλεμο και να ζητάς από την άλλη κατά τη διάρκεια του πολέμου να απελευθερωθούν οι όμηροι. Θα πρέπει πρώτα να κάνεις μια εκεχηρία
μια κατάπαυση του πυρός, να απελευθερωθούν οι Όμεροι και στη συνέχεια βέβαια να εξαπολύσει μια ολική επίθεση εναντίον της Χεζμπολάχ. Γιατί ο εχθρός, ο άμεσος του Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι η Χεζμπολάχ, η οποία είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα, η οποία έχει οπλικά συστήματα, έχει πυραυλικά συστήματα και μπορεί σύμφωνα με πληροφορίες να εξαπολύει 2 με 2.500 ημερησίως επί 3 εβδομάδες πυράβλους και ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Κάτι το οποίο θα δημιουργήσει πρόβλημα. Τώρα πάμε σε ό,τι αφορά το Ιράν. Ξέρετε, το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα δίλημα, θα λέγαμε. Υπάρχουν μέσα πιέσεις από τους φρουρούς της Επανάστασης που πιέζουν το Χαμενεΐ, γιατί αυτός παίρνει τις αποφάσεις, ο θρησκευτικός ηγέτης, να κάνει μια σκληρή επίθεση, μια γενική επίθεση. Υπάρχει και ο νέος πρόεδρος, ο Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι πιο ήπιος, πιο μετριοπαθής, θα λέγαμε, ο οποίος λέει ότι σε αυτή τη φάση δεν πρέπει να γίνει μια τόσο σκληρή επίθεση, θα πρέπει να γίνει μια τόσο όσο ούτως ώστε να μην τρωθεί για άλλη μια φορά το κύρος του Ιράν. Διότι ξέρετε κάτι, το Ιράν αυτή τη στιγμή πρέπει να διορθώσει, αν θέλετε, αυτό το οποίο υπέστη, αυτή την ταπείνωση με τη δολοφονία του Χανίγε μέσα στο έδαφος του. Επομένως, αυτό θα πρέπει να το διορθώσει. Από την άλλη όμως, δεν θέλει να εμπλακεί σε έναν πόλεμο αυτή τη στιγμή με το Ισραήλ, καθότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη, άρα είναι λίγο πριν να δημιουργήσει πυρηνικές κεφαλές. Βέβαια, ο κύριος Μπλίνκεν πριν από 2-3 εβδομάδες είπε ότι σε 2 εβδομάδες θα έχει πυρηνικές κεφαλές. Βγήκε ο αξιωματούχος του Ιράν και λέει ότι εμείς δεν θα το πούμε αν έχουμε. Αυτό το ξέρει το Ισραήλ. Θα χρησιμοποιήσει. Καταρχάς, μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι δεν έχει. Αλλά αν έχει, ποιος μας λέει ότι σε μια μαζική εξαπόληση πυράβλων, κρούζ ή βαλιστικών, δεν βάλει και 2-3 πυρηνικές κεφαλές. Και πει μετά ότι ήταν λάθος για τη συνέντευξη. Λάθος δεν θα πει, θα το κάνει τυχαία. Θα το κάνει τυχαία. Από εκεί και πέρα τα πράγματα αλλάζουν, αν υπάρξει αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο ισχύει μέχρι στιγμής, ότι οι πληροφορίες είναι ότι δεν έχει πυρηνικά όπλα. Από την άλλη, το Ισραήλ πιέζει με τον τρόπο του να εξαναγκάσει το Ιράν να κάνει μια σκληρή επίθεση που θα το υποχρεώσει να απαντήσει για να καταστρέψει με τα συστήματα που έχει, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά και τα βλήματα και τους πυράβλους που έχει το Ιράν. Εκεί βρισκόμαστε. Η Αμερική σαφώς δεν θέλει σε αυτή τη φάση και ενώπιση εκλογών να γίνει ένας τέτοιος πόλεμος. Γι' αυτό υπάρχει ένας διπλωματικός περιττός και βάλανε ως διαπραγματευτή το βασιλιά της Ιορδανίας, τον Αμπντάλα. Δεν είναι ένας τυχαίος βασιλιάς, προσέξτε, είναι ο απόγονος του Μωάμεθ. Και είναι δύο οι βασιλείς που είναι απόγονοι του Μωάμεθ. Είναι ο βασιλιάς του Μαρόκου και ο βασιλιάς της Ιορδανίας, ο οποίος έχει καταγωγή από τον προπάπο του Μωάμεθ, ο οποίος είναι ο ιδρυτής του Ισλάμ. Άρα αυτή η καταγωγή του προσδίδει περισσότερο κύρος και σεβασμό, άρα περισσότερη επιρροή. Είναι και μετριοπαθής όμως της Ιορδανίας, ναι, δηλαδή είναι του πολέμου. Από όχι, έχω είναι κατά του πολέμου και γι' αυτό επισκέφθηκε το Ιράν, επισκέφθηκε το Χαμενεΐ και συζητήσανε ότι ξέρεις κάτι, κάνει μια επίθεση λελογισμένη, αλλά να μην είναι σκληρή που θα δημιουργήσει μια γενίκευση της ανάφλεξης. Πάντα κάτι μαθαίνουμε από εσάς, δεν γνώριζα το βασιλιά της Ιορδανίας, είναι απόγονος. Ναι, είναι απόγονος του Μωάμεθ και γι' αυτό χαίρει ιδιαίτερη εκτίμηση και σεβασμού και έχει μεγαλύτερη επιρροή στον Ισλαμικό κόσμο.